οικονομολόγο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς, βγήκε από το μνημόνιο η Ελλάδα, αλλά παραμένει δέσμια τον δανειστό της για 5 χρόνια τουλάχιστον. Εγώ λέω για πολύ περισσότερα από 5 χρόνια. 5 χρόνια μπορεί να είναι κάτω από αυστηρή παρακολούθηση, αλλά είναι δέσμια των δανειστών μέχρι το 2060, θα έλεγα. Δεν θα ζούμε και να το επιβεβαιώσουμε. Ναι. Νομίζω το ρεπορτάζ μιλά από μόνον του και οι αντιδράσεις των αγορών μιλούν από μόνες τους. Στην πραγματικότητα το μνημόνιο φεύγει και η φτώχεια μένει. Και αυτό είναι το χειρότερο. Βέβαια. Άγνωστο μέχρι πότε. Κάτι που πρέπει να πει ένας είναι ότι η ελληνική οικονομία βγαίνει από το μνημόνιο θεωρητικά, αλλά δεν έχει κανέναν από τα χαρακτηριστικά που είχε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία όταν έβγαιναν από το μνημόνιο. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Ακούσετε, υπάρχει κρατισμός, υπάρχει φορολογείται άγρια η μεσαία τάξη, δεν υπάρχουν ξένες επενδύσεις, διότι οι ξένοι επενδυτές δεν είναι ακόμα, δεν έχουν δει εκείνες τις θεσμικές αλλαγές στην Ελλάδα που θα τους κάνουν να πιστούν ότι πράγματι η Ελλάδα αλλάζει. Κατά συνέπεια, μπορεί συμβολικά ο Πρωθυπουργός να πήγαινε στην Ιθάκη από την οποία ξεκίνησε και κατέληξε ο Οδυσσέας σύμφωνα με την Οδύσσεια, κατηγόρησε ουκολίγους. Πρόσεξα ότι επιτέθηκε και στον Λουκάν τον Παπαδήμον που ο καημένος εσηκώστηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να τους γλιτώσει. Επιτέθηκε και στο Στουρνάρα τραπεζίτες που έγιναν οι πρωθυπουργοί και υπουργοί που έγιναν τραπεζίτες. Και δεν θα τους ξεχάσουμε με πρόσωπα, καταστάσεις. Αλλά νομίζω η ουσία των πραγμάτων είναι ότι θεωρητικά τελειώνει το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα μαξιλάρι ακόμα 24 δις που θα κρατήσουν την Ελλάδα για τους επόμενους περίπου 24 μήνες. Αλλά αυτά τα 24 δις όλα θα διατεθούν για αποπληρωμή χρεών, όχι για να μπουν στην οικονομία, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αλλάξει κάτι δραστικό. Αυτή και είναι άρα, η ιστορία της ουσιαστικά Ελλάδας. Και αυτός ο χρόνος, οι 24 μήνες που λέτε που έχουμε το μαξιλαράκι για την αποπληρωμή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει Βασικά αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν τρέχουσες υποχρεώσεις που έχει η κεντρική κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι λεφτά που έχουν δοθεί στην Ελλάδα για να γίνουν επενδύσεις που στη συνέχεια θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της οικονομίας. Και άρα κάπως θα πρέπει να το διαχειριστεί, ναι. Κάπως θα πρέπει να εντός εισαγωγικών εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα η ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, τι πρέπει να κάνει. Δεν αλλάζουν όμως οι μακροπρόθεσμες πρόπτικες, όπως πολύ σωστά επεσήμαναν και οι διεθνείς οίκοι. Καταρχήν βλέπετε οι αγορές έναν τέτρασαν καθόλου. Ναι, δεν θεωρούν ότι άλλαξε τίποτε. Λοιπόν, εάν η Ελλάδα επιτυχάνει ρυθμούς ανάπτυξης 1,5%, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αδύνατον στον αιώνα τον άπαντα να αποπληρωθεί το χρέος. Για να μπορέσεις να πετύχεις αποπληρωμή του χρέους πρέπει να πετυχαίνεις ρυθμούς πάνω από 4-5%. Δεν υπάρχουν εκείνες οι πρόπτικες στην Ελλάδα για να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι αυτό το πράγμα είναι δυνατό. Δεν έχουν πάρθει τα θεσμικά μέτρα. Δεν έχει αλλάξει ο κρατισμός που επικρατεί στην Ελλάδα. Η οικονομία είναι εχμάλωτη του εκάστοτε κόμματος και του κρατικού μηχανισμού. Δεν έχει ελευθερωθεί η οικονομία για να μπορεί να παράξει. Ας σας πω κάτι άλλο. Ας μην ξεχάνουμε τι έχασε η Ελλάδα εξαιτίας της κρίσης. 500.000 απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, επαγγελματίες έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν βρει στέγη στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και δεν ξέρω πού αλλού. Αυτό που λέουν οι Αμερικάνοι brain drain. Έχει εγκέφαλοι οι οποίοι έχουν στεγνώσει. Αυτό είναι. Επίσης, μας δείχνει το γεγονός ότι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με επιτυχία.
Στα Σκόπια παρακαλώ, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, στη Τσεχία, τούτον από μόνον του λέει ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχει καταφέρει η Ελλάδα ακόμα τους δικούς της να τους πείσει να κάνουν τις επενδύσεις εκεί. Και αν δεν έρθουν οι δικοί σου, γιατί να έρθουν οι ξένοι. Αυτό είναι το θέμα. Όμως πρέπει να διαχωρίσουμε και λίγο, γιατί ακούω συχνά πυκνά, ειδικά από ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ μετά της οικονομίας, έχετε μια εξάρτηση από τους αριθμούς, θα τολμήσω να πω. Δεν είναι μόνο αριθμοί. Οι άνθρωποι πότε θα νιώσουν την αλλαγή? Λέμε βγήκε από το μνημόνιο, λέμε βγήκε στις αγορές. Για τους ανθρώπους όμως τι γίνεται? Γι' αυτόν είπα, το μνημόνιο φεύγει και η φτώχεια μένει. Δεν πρόκειται να δουν πολύ σύντομα οι Έλληνες πολίτες, και το λέω με μεγάλη λύπη αυτών, δραστικές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές τέλος πάντων στο επίπεδο που ζουν σήμερα. Ξέρετε, δεν έχει καταφέρει δυστυχώς η Ελλάδα να μεγαλώσει και τη φορολογική βάση. Μόνο το 20% των πολιτών στην Ελλάδα πληρώνουν φόρων εισοδήματος. Όλοι οι άλλοι μπορεί να είναι άγνωστοι καν στις φορολογικές αρχές. Τούτον το πράγμα από μόνο του δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα στην κεντρική κυβέρνηση, διότι δεν έχει αρκετά έσοδα. Το γεγονός από την άλλη είναι ότι υπάρχει ψηλή ανεργία, σημαίνει ότι οι άνεργοι δεν κάνουν τις εισφορές, και όταν δεν κάνεις τις εισφορές, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ, χρειάζεται η κεντρική κυβέρνηση να πληρώνει επιδόματα για να κρατά όλων των κόσμων αυτών. Και οι εργαζόμενοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν ασφαλισμένοι. Ναι, υπάρχουν αυτά. Ταμεία συντάξεως θα κλείσουν. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς, ενώ αυτό που είναι κρίμα, είναι ότι μέσα από την κρίση αυτή και τα δισεκατομμύρια που ιδιοχετευτήκαν στην Ελλάδα, θα μπορούσε η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία και να κάνει δραστική αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης που έχει. Διότι, για να είμαι δίκαιος, δεν είναι θέμα του σημερινού έχει πρωθυπουργού. Έχει βαθιές ρίζες, βέβαια. Αυτόν είναι διαχρονικό. Δεκαετίες πίσω. Δεκαετίες πολλές. Και δεν νομίζω ότι πρέπει ένας να κατηγορήσει το σημερινό πρωθυπουργό και να αφήσει τους άλλους να τους αφήσει στο απειρόβλητο. Στο απειρόβλητο. Ο σημερινός πρωθυπουργός χειρίστηκε διάφορα θέματα αποφασιστικά, και αυτόν διευκόλυνε να προχωρήσουν τα διάφορα προγράμματα. Έχασε όμως πολύτιμο χρόνο όταν ανέλαβε την εξουσία με υπουργό οικονομικών τον κύριο Βαρουφάκη, διότι εκείνα όλα που έγιναν τότε εκαθυστέρησαν σοβαρά τα προγράμματα, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να εκτοξευτεί. Έτσι βγήκε στην Πρωθυπουργία όμως ο Αλέξης ο Τσίπρας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, εντάξει. Με τον κύριο Βαρουφάκη ως επόμενο Υπουργό Οικονομικών. Σωστό. Κύριε Αλονεύτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε εμείς τώρα ένα ρεπορτάζ.